Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών της Τρόικας θα μπουν όλα τα ανοιχτά μέτωπα της υγείας και οι στόχοι που έχουν τεθεί στο μνημόνιο και η ηγεσία του Υπουργείου ετοιμάζεται για σκληρές διαπραγματεύσεις που αναμένεται να επικεντρωθούν στη φαρμακευτική δαπάνη. Ο στόχος που έχει τεθεί για το 2012 είναι οι δαπάνες για το φάρμακο σε νοσοκομεία και ταμεία να μην ξεπεράσουν τα 2 δισεκατομμύρια 880 εκατομμύρια ευρώ και η απόκληση φτάνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, 5 μήνες πριν από το τέλος του έτους, με τον κίνδυνο να μεγαλώσει κι άλλο αν δεν γίνει κάτι άμεσα. Η Τρόικα αναμένεται να θέσει το θέμα της συνταγογράφησης βάσει της δραστικής ουσίας, καθώς έχει υπογραφεί το προεδρικό διάταγμα, όμως η εφαρμογή του μέτρου περιορίζεται σε 10 ουσίες, ενώ συνολικά οι δραστικές ουσίες είναι 1.700. Γι' αυτό το λόγο το Υπουργείο Υγείας ετοιμάζεται για άμεση επέκταση της λίστας των δραστικών ουσιών, βάσει των οποίων θα γίνεται συνταγογράφηση, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή των ασφαλισμένων στην αγορά των φαρμάκων να μην γίνεται σε σχέση με την πάθηση, αλλά σε σχέση με τη δραστική ουσία του φαρμάκου. Κάτι που σημαίνει ότι οι κατηγορίες ασθενών που μέχρι τώρα είχαν μηδενική συμμετοχή θα πληρώνουν, αν όχι για όλα, για ένα μέρος τουλάχιστον των φαρμάκων που χρειάζονται. Σημαντική απόκληση από το στόχο καταγράφεται στη χορήγηση για νόσιμων φαρμάκων, καθώς ενώ ο στόχος για το 2012 είναι η χρήση τους να φτάσει στο 40%, στα νοσοκομεία βρίσκεται στο 30%, ενώ σε ό,τι αφορά ιδιώτες γιατρούς και φαρμακεία φτάνει μόλις στο 18%. Αγώνο δρόμου δίνουν τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας για την ολοκλήρωση του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ώστε μέχρι το τέλος του χρόνου να ελέγχεται ηλεκτρονικά το σύνολο των συνταγογραφήσεων. Αυτός ο στόχος είναι εφικτός από τη στιγμή που τα στοιχεία μας δείχνουν ότι μιλάμε για ποσά πάνω από 80% των συνταγών οι οποίες εκτελούνται αυτή τη στιγμή ηλεκτρονικά. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Μνημονίου, μέσα στο 2012 θα πρέπει να ελέγχονται κάθε μήνα 5 εκατομμύρια συνταγές και μέχρι τώρα μπορούν να ελεγχθούν 4 εκατομμύρια συνταγογραφήσεις. Την ίδια ώρα, το σύστημα για τον ηλεκτρονικό έλεγχο των συνταγογραφήσεων παρουσιάζει προβλήματα, καθώς σε πολλές περιπτώσεις δεν λειτουργούν τα τοπικά δίκτυα, με αποτέλεσμα, όπως λένε οι γιατροί, να αναγκάζονται να δίνουν χειρόγραφες συνταγές. Ζητούν μάλιστα να μην εφαρμόζεται η υπουργική απόφαση για επιβολή προστίμου 1 ευρώ για κάθε χειρόγραφη συνταγή, αφού, όπως λένε, δεν φταίνε αυτοί για τα προβλήματα που υπάρχουν. Το σύστημα του ΙΔΙΚΑ πέφτει, οι ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις δεν μπορούν να υπάρξουν. Το 1 ευρώ πέφτει ως δημόκλειο σπάθη, ως χαράτσι για τον γιατρό που θα συνταγογραφήσει χειρόγραφα, και όλα αυτά είναι μια ατέλειωτη ταλαιπωρία.